get it. Let's go. Up. Again. Up. Down. Yasu Levendi. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous crash? Στέλλα, δεν άκουσες. Κρατάω μαχαίρι. Πες μου πως μετάνιωσες. Πως θα με παντρευτείς και το πετάω. Στέλλα, φύγε. Γιατί δεν φεύγεις. Γιατί. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 90 ετών ο Μιχάλης Κακογιάννης. Ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου είχε εισαχθεί πριν 10 μέρες με αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα. Ο γεννημένος Κύπριος αλλά αυτοπροσδιοριζόμενος φιλέλλην, ο πατέρας του διασημότερου Έλληνα, του Ζορμπά, και της διασημότερης Ελληνίδας, της Στέλλας, μα περισσότερο ως σκηνοθέτης, που εισήγαγε τον Ευρυπίδη στην μεγάλη οθόνη και ταυτόχρονα την Ελλάδα. Στην παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου άφησε πίσω του πλούσιο έργο τόσο με τις ταινίες του, αλλά και με το ίδρυμα που φέρει το όνομά του και που αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για την καλλιτεχνική δημιουργία στη χώρα. Πέρα από τη σκηνοθεσία στον κινηματογράφο, σε εγχώριες αλλά και διεθνείς παραγωγές, ο Μιχάλης Κακογιάννης σκηνοθέτησε πολλές θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις όπερα στην Ελλάδα, τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει επίσης γράψει και έχουν εκδοθεί σενάρια και μεταφράσεις κινηματογραφικών και θεατρικών έργων, ενώ έγραψε και στίχους γνωστών ελληνικών τραγωδιών. Για την προσφορά και το έργο του, ο Μιχάλης Κακογιάννης τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.